Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στη Χαλκιδική, στην οποία εμπλέκονται ένας πυροσβέστης, ένας πρώην και ένας εν ενεργεία αστυνομικός. Εξεχνίαση Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Περισσότερα στοιχεία θα μας δώσει τώρα ο Άρης Κουτσιούκης που είναι στη σύνδεσή μας. Άρη. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα, Χρύσα, είχαν λοιπόν πληροφορίες ότι εδώ και περίπου ένα μήνα ο υπαρχηφύλακας, συγκεκριμένα της πυροσβεστικής υπαρχηπυροσβέστης, μαζί με έναν πρώην αστυνομικό, είχαν συστήσει μια ομάδα η οποία προμήθευε με ναρκωτικά πελάτες στην περιοχή της Χαλκιδικής και όχι μόνο. Μάλιστα, ο υπαρχηπυροσβέστης φέρεται ότι προμήθευε τους πελάτες κοκαίνη και ακατέργαστη κάναβη, την οποία προμηθευόταν από τον πρώην αστυνομικό έναντι ποσών που κυμαίνονταν από 50 έως 500 ευρώ. Μάλιστα, για να μην γίνει αντιληπτή η δράση του στις επικοινωνίες, χρησιμοποιούσε κωδικές λέξεις όπως παντελόνι ή πράγμα όταν αναφερόταν στα ναρκωτικά. Έγινε λοιπόν αστυνομική επιχείρηση έξω από ένα παραλιακό κατάστημα σε περιοχή της Χαλκιδικής, όπου και ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τόσο ο πυροσβέστης όσο και ο πρώην αστυνομικός, αλλά και ένας ιδιώτης. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νόμων για ναρκωτικά και όπλα, περιλαμβάνεται και ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος, Χρύσα, φέρεται ότι προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες, αλλά και ένας ακόμη ιδιώτης. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.